κάτι γίνεται μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Κάποιο προωθείται, να δούμε ποιο, διότι και οι Ουκρανοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο ρωσικό έδαφο, αλλά και οι Ρώσοι έχουν μεγάλε νίκε, σημειώνουν μεγάλε νίκε ει βάρο των Ουκρανών. Για να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Από ό,τι φαίνεται, κάτι σημαντικό συμβαίνει για να το καταλάβουμε. Κυρίε και φίλοι, καλησπέρα σα. Καλό απόγευμα. Σήμερα 8-8, 5η, στο κανάλι μα εδώ. Μένουμε ακόμα ζωντανοί. Ελπίζω, ξαναλέω, εύχομαι να είστε κάπου παραθαλάσσια και να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σα. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου που είστε σήμερα μαζί μου στο βίντεο αυτό και κυρίω του ανθρώπου οι οποίοι με στηρίζουν εμπράκτο. Αναφέρομαι προφανώ στου πάτρονε, στου υποστηρικτέ. Αν θέλετε και εσεί να γίνετε ένα εξ αυτών, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα και την πρόθεση. Θα να, το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε κάτω στην περιγραφή, να βρείτε το πώ. Έχουμε μια κλειστή συνομιλία με του πάτρονε και του υποστηρικτέ. Σήμερα είναι Πέμπτη, την Κυριακή. Το προαναγγέλλω και για εσά, του πάτρονε που το ακούτε. Την Κυριακή το απόγευμα έχουμε την κλειστή συνομιλία αποκλειστικά για του πάτρονε και του υποστηρικτέ. Αν θέλετε και εσεί να συμμετάσχετε, μπορείτε να γίνετε πάτρονε και υποστηρικτέ. Προλαβαίνετε ή να συμμετάσχετε στη συζήτηση τη Κυριακή. Πριν ξεκινήσω, επειδή κάποιοι με ρωτήσετε για αυτή την μπλούζα, την αναφόρεσα εδώ, είναι αυτή η μπλούζα. Βλέπετε, την μπλουζα για να αναφορεσα εδω ειναι αυτη η μπλούζα, είναι η, Uh, uh, η ΑΟΣ μας. Είναι η ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου, ενώνεται. Εδώ βλέπετε ο μοναδικός τρόπος να ενωθεί είναι να δώσουμε πλήρη δικαιώματα εδώ, βλέπετε, πλήρη δικαιώματα στην uh, Στρογγύλη και στη Ρο και στο Καστελόριζο, δηλαδή στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, εδώ ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δύο ΑΟΣ του Ελληνισμού. Είναι ένα μπλουζάκι το οποίο μου το έκανε δώρο ένας φίλος. Με ρωτάτε διάφοροι αν υπάρχει το μπλουζάκι αυτό που μπορείτε να το προμηθευτείτε. Δεν γνωρίζω ε, αν ο φίλος ο οποίος μου το έκανε δώρο βλέπει τα βίντεο αυτά σε επικοινωνήσει μαζί μου, διότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και αν, ε, μάλλον να το, να το πω απλά, αν θα θέλατε γενικότερα να βγάλουμε τέτοια μπλουζάκια, πείτε ε, το κάτω στα σχόλια. Αν δούμε ότι πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον, θα τα βγάλουμε εμείς αυτά τα μπλουζάκια, έτσι ώστε να μπορούμε να φέρουμε με υπερηφάνεια τις εθνικές μα θέσει. Αυτά από τις ενημερώσεις Πάμε λίγο να δούμε το θέμα γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Ρωσία, η οποία βλέπει στο Κέρσκ στο, στο την εισβολή χιλίων Ουκρανών. Έχουμε δηλαδή μία ισχυρότατη α, εισβολή, μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη, διότι δεν το περίμενε νομίζω κανένας εδώ στο Κούρσκ, το οποίο είναι... Αυτή τη στιγμή, ασφαλέ όπω μα λένε οι Ρώσοι, αλλά για να δούμε τι ακριβώ συνέβη, διότι ε, χίλιοι άνδρε, χίλιοι άνδρε Ουκρανοί εισέβαλαν στην περιοχή. Πρόκειται για μια πρόκληση, όπω την αποκαλεί η ρωσική πλευρά. Ο πρόεδρο Πούτιν μίλησε στα μέσα και είπε ότι είναι τεράστια προκλητική ενέργεια από του Ουκρανού. Αυτή η κίνηση ε, είναι η περιοχή η οποία συνορεύει με την βόρεια περιοχή τη Ουκρανία, τη Σούμη, στο χάρτη, και από αυτήν την περιοχή έχουν εισβάλει οι Ουκρανοί. Εδώ, ε, όπως μας λένε οι Ρωσικές πηγές και ο Πούτιν ο ίδιος, ε, οι Ουκρανοί βάλουν κατά ε, το οποιοδήποτε βρίσκεται μπροστά τους, στο διάβα τους, ε, βάλουν και κατά μάχων, χρησιμοποιούν διάφορα είδη όπλων. αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεταξύ των οποίων ρουκέτες, βοβαρδίζουν ε, ε, δομές, ε, είτε είναι... Ε, ε, σπίτια, είτε είναι διάφορα άλλα κτίρια υποδομών πολ, πολ, πολιτικά, δηλαδή πολιτικούς στόχους, μέχρι και ασθενοφόρα έχουν βοβαρδίσει, όπως μας λέει ο ίδιος ο Πούτιν. Ξαναλέω, πρόκειται για την επίθεση η οποία α, διεξάγεται αυτή τη στιγμή μέσα στην, α, μέσα στην, Ρωσία και μάλιστα υπάρχουν και απώλειες μετά από τους βοβαρδισμούς και επιθέσεις με μία παντρωμένα με ντρόουν από τους Ουκρανούς, Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμή τη ζωή τους, τη τους μεταξύ των οποίων α, έχουν, μάλλον, και έχουν τραυματιστεί 31 άτομα, μεταξύ των οποίων των τραυματιστέντων είναι και 6 παιδιά. Οι Ρώσοι μας λένε ότι έχουν καταφέρει να σταματήσουν την επέλαση των χιλίων αυτών ανδρών και να σταματήσουν και να πιέζουν για να τους γυρίσουν πίσω στα σύνορα. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που έχουμε από το Κρεμλίνο, κατά πόσο είναι αληθής ή όχι, είπαμε στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, αλλά αυτές είναι οι πηγές οι Ρωσικές και θα σας πω ότι δεν έχουμε. Καμία αντίδραση ουκρανική και έχει ενδιαφέρον εδώ για ποιο λόγο οι Ουκρανοί ούτε μιλούν για αυτή την επίθεση ούτε εξηγούν τι συμβαίνει. Θα το σχολιάσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το Κρεμλίνο, στο Κούρσκ οι Ουκρανοί έχουν χάσει 660 στρατιώτε από του χίλιου που, περίπου που πραγματοποίησαν την εισβολή αυτή. Έχουν χάσει 82 επανδρωμένα, μάλλον τα οχήματα, μεταξύ των οποίων και 8 άρματα, 12 μηχανοκίνητα και 55, 55 άρματα μεταφοράς προσωπικού. Είναι μεγάλες οι απόλυσες όπως περιγράφουν εδώ πέρα οι, 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 Ρώσοι. Ξαναλέω, δεν έχουμε σχετικές δηλώσεις από τους, από τους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι μας λένε υπουργείο, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και ο κεφαλής των έπλων δυνάμεων ο, ο Γερασίμοφ, ο αρχηγός ο, ο Άγιε Θά, ουσιαστικά, μας λέει ότι πιέζουνε να τους πετάξουν εκτός της, της χώρας και έχουν αξιοποιήσει και πυροβολικό, ρωσικό και αεροπορικά χτυπήματα έτσι ώστε να τους αποκρούσουν και να τους αποθήσουν εκτός. Ξαναλέω, οι Ρώσοι λένε ότι από τους χίλιους στρατιώτες του οι οποίοι εισέβαλαν, οι 660 έχουν εξουδετερωθεί. Μάρτυρες από, την, από το σημείο της εισβολής λένε ότι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από, τα, από τη συνοριακή γραμμή διότι δέχθηκαν επιθέσεις από drone και μπήκαν στα αυτοκίνητά του και κένωσαν τι περιοχέ. Ένα ιερέα στην πόλη Σούτζα, ο Ιευγένης, ε, ο στο είπε σε βίντεο του ότι η πόλη του οποία ήταν, στην οποία κατοικούν 5.000 κάτοικοι, δέχεται πειρά και έχουν αναγκαστεί, α, δεν μπορούν α, να κενώσουν την πόλη και κάποιοι έχουν βρει καταφύγιο στην εκκλησία ε, σύμφωνα με τι δυτικέ πηγέ που ξαναλέω, οι Ουκρανοί δεν μιλάνε. Επόμενο, σα δούμε τι λένε οι Αγγλοσάξονε. Σύμφωνα με το uh, Think Tank Δεξαμενή Σκέψη, το οποίο ονομάζεται Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου και έχει την έδρα του στην Ουάσιγκτον, Άρα Αγγλοσάξονε. Σύμφωνα με τι uh, πληροφορίε του GPS που παρακολουθούν ουσιαστικά με δορυφόρου του Ουκρανού, λένε ότι οι Ουκρανοί έχουν προωθηθεί 10 χιλιόμετρα εντό τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να προωθηθούν περαιτέρω στον αυτοκινητόδρομο Σούτζα Κορενόβο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρνουν και αποθήθηκαν από του Ρώσου, οι οποίοι πέρα από α, τα πυροβολικό και τα αεροσκάφη έχουν φέρει και ελικόπτερα, όπω διαβάζω τώρα. Α, και ναι, έχουν ε, 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 προβληματίσει πάρα πολύ του ε, Ουκρανού, οι οποίοι δεν μπορούν να προωθηθούν περαιτέρω. Η πλευρά, επίσημη πλευρά του Λευκού Οίκου από τον εκπρόσωπο τύπου α, των Αμερικανών. Βλέπω μια δήλωση εδώ. Λένε ότι δεν γνωρίζανε για αυτή την επίθεση καθόλου. Δεν είχαν ενημέρωση, προσπαθούν και οι ίδιοι να καταλάβουν τι θα γίνει. Η συγκεκριμένα η Αφροαμερικάννα, η Καρίν Ζαν Πιέρ, εκπρόσωπο τύπου, μα λέει ότι δεν γνωρίζει, δεν γνώριζαν. Να δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό προφανώ εδώ, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπο τη Φοντερνάτση, δηλαδή αυτή τη Λερναία Ήδρα, συγγνώμη, στην Φαλίδα Σόρεν, όχι, συγγνώμη, τη Γοργόνα. Όχι, τη Μέδουσα. Η Μέδουσα, η φίλη μα στην κεφαλή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έβαλε το τσιράκι τη εδώ τον Πίτερ Στάνο να πούνε ότι στηρίζουμε πλήρω την επιχείρηση των Ουκρανών εντό τη Ρωσία, εντό τη περιοχή του Κούρσκου, ουσιαστικά, διότι, όπω εξήγησε, η χώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω αν μα ρωτάει κανένας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό τη συμπεριλαμβανομένου του να επιτεθεί στον επιτιθέμενο εντό τη περιοχή του. Άρα, εδώ τώρα το να το γνωρίζαν οι Ευρωπαίοι και να μην το γνωρίζαν οι Αμερικάνοι είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψει κανεί. Για να δούμε λίγο τι ακριβώ προσπαθούν να κάνουν εδώ οι Ουκρανοί με αυτή την επίθεση, η οποία συνεχίζει να μένεται. Ξαναλέω, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, έχει, αντιμετωπιστεί. Έχουν δημοσιεύσει και διάφορα βίντεο όπου και πυροβολικό και ε, τα μηχανοκίνητα των Ουκρανών μέσα στη Ρωσία τα βοβαρδίζουν φαίνεται στο βίντεο κάτι τέτοιο από τους Ρώσους. Άρα, ε, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, βάζοντας, έχουν καταφέρει να αποθήσουν και να αποκρούσουν αυτή την επίθεση. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζουν και ο Πούτιν, αλλά και ο Δημήτρη Μετβεντεύ, ο πρώην ε, πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίο είναι αρκετά οξύ στι δηλώσει του, λέει ότι είναι τεράστια πρόκληση για μα και δεν θα έπρεπε από εδώ και πέρα να είμαστε καθόλου συγκρατημένοι. Θα πρέπει να χτυπήσουμε στο, Κρεμλίν, στο Κίεβο, να βομβαρδίσουμε στο Κίεβο, λέει ο Μέντβεντεβ. Ο Πούτιν λέει ότι είναι μια διανόητη πρόκληση για μα. Προφανώ θα απαντήσουν κάπω και η πιθανότητα ισχυρά. Αλλά να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο φαίνεται ότι ε, οι Ουκρανοί έχουν να λέει αυτή την αδιανόητη επίθεση. Χίλια άτομα σε μια αποστολή αυτοκτονία ουσιαστικά. Έτσι φαίνεται εδώ. Δεν έχουν καμία ελπίδα, νομίζω, να προωθηθούν. Μάλλον ένα στόχο, πιθανώ είναι, επειδή υπάρχει πυρηνικό σταθμό, πυρηνικό εργοστάσιο στο Κούρσκ και πιθανώ αν ήταν ένα στόχο αυτό. Οι Ρώσοι κατέχουν το πυρηνικό εργοστάσιο τη Απορίζια, ίσω εδώ να θέλουν ουσιαστικά να καταλάβουν αυτόν τον στρατηγικό στόχο. Ο στρατηγό, ο ε, οποίο είναι υπεύθυνο στην περιοχή ε, των ε, στρατιωτικών ε, δυνάμεων τη Ρωσία στην περιοχή. Ο Αλαουντίνοφ μα λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προωθηθούν, δεν έχουν κανένα τρόπο και μέσα να φτάσουν μέχρι το πυρηνικό εργοστάσιο του Κούρσκ. Πόσο μάλλον να το καταλάβουν. Αυτή είναι μία περίπτωση. Ένα σενάριο για ποιο λόγο αυτή η αποστολή αυτοκτονία, δεν, κα, δεν καταλαβαίνω. Εκφοβισμού, ίσω το να προκαλέσουν κάποιο φόβο στον, στην, στο, στο ρωσικό ε, λαό, στη ρωσική κοινωνία στην περιοχή. Δεν ξέρω. Αυτή είναι μία πιθανότητα εδώ, στρατηγικό στόχο. Μία άλλη είναι διότι, κοιτάξτε εδώ, οι Ουκρανοί καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα. Εντάξει, εδώ το λέω στο κανάλι εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχουν τελειώσει τα πράγματα και ότι ουσιαστικά συνεχίζουμε και πληρώνουμε μια μαύρη τρύπα για να μπορεί να το παίζει ο κούλη προδευτικούλη, ενώ στη χώρα μα είναι πατακούλη. Για να μπορεί να μα κρυφακούει, υποκλοπέ, να σκοτώνει κόσμο στα τέμπη και να μην τον αγγίζει κανένα, κάπω πρέπει να ξεχρεώνει γραμμάτια. Και αυτό το κάνει με τα δικά μα λεφτά βέβαια, πληρώνοντα το Ζελένσκι και τα λοιπά χάματα στο, στο Κίεβο και παίρνει τι ευλογίε των ανίερων χαμάτων των Βρυξελών. Εδώ λοιπόν, επειδή βλέπουν οι Ουκρανοί ότι τα πάντα τελειώνουν, είναι πολύ πιθανό να θέλουν να αποκτήσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν κάποιε λωρίδε εδάφου, πιθανέ εδάφου, για να μπορούν στην ε, επικείμενη διάσκεψη για την ειρήνη, στην οποία για πρώτη φορά ο Ζελένσκι είπε ότι είναι εντάξει. Παραδέχομαι ότι χρειάζονται και οι Ρώσοι στη διάσκεψη ειρήνη, γιατί η προηγούμενη που πήγε και ο μιτσοτάξη και διασύρθηκε μόνο με την παρουσία του. Θα μου πει αυτό που και να πάει, ποιο που είναι διασύρεται. Αλλά συμμετείχαν κάτι γελί στην Ελβετία σε μια συνδιάσκεψη για την, διάσκεψη για την ειρήνη, δίχω να μετέχουν και τα δύο μέρη του πολέμου. Αυτό και αν είναι ανίκουστο και γελίο. Ξαφνικά ο Ζελένσκι ξύπνησε και είπε: Αν ναι, έχετε δίκιο, τελικά έπρεπε να του είχαμε καλέσει. Άρα είναι ηλίθιοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή. Αυτό δηλαδή. Σε αυτή τη διάσκεψη που δεν ήταν η Τώρα θα είναι η στην διάσκεψη που μάλλον θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Θέλουν λοιπόν προφανώ εδώ να έχουν κάποια διαπραγματευτικά χαρτιά, κάποια διπλωματικά εργαλεία να πούνε ότι τουλάχιστον μπορούμε να δώσουμε κάτι και εμεί να απελευθερώσουμε για να πάρουμε ίσω κάτι από του Ρώσου. Ή φοβούνται ότι στην ειρήνη την οποία έρχεται να του επιβάλλει ο Τραμπ, αν βγει ο Τραμπ, θα πρέπει πράγματι να έχουν και αυτοί κάτι να φέρουν στη ζυγαριά, στο τραπέζι. Και ίσω Κάποιε λωρίδε γη στο Κούρσκ να ήταν μια, ένα σενάριο εδώ, αλλά δεν νομίζω να του βγαίνει. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν πιθανότητα. Το δεύτερο σενάριο, είπαμε, η πρώτη πιθανότητα είναι εισβάλλουν με το σκεπτικό να είτε να έχουν στρατηγικού στόχου στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κούρσκ, είτε να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να συσπυρώσουν ίσω το δικό του στράτευμα. Είτε το δεύτερο σενάριο, να μπορέσουν να έχουν κάποια διπλωματικά χαρτιά ε, στο συνέδριο για την ειρήνη, είτε που θα διεξαχθεί, είτε που θα του επιβάλλει ο Τραμπ. Το τρίτο είναι. Το τρίτο σενάριο, μάλλον και πιστεύω, είναι το... Αν θα μπορούσε να είναι και ένα συνδυασμό και των τριών. Για ποιο λόγο δηλαδή εξάγεται αυτή η επίθεση. Να δούμε όμω και τρίτη... το τρίτο ενδεχόμενο. Θέλουν πιθανότατα εδώ οι Ουκρανοί να τραβήξουν του Ρώσου μακριά από το ανατολικό μέτωπο. Στο οποίο το ανατολικό μέτωπο πραγματικά έχουν χάσει την, ε, τη γη κατά τα πόδια του οι Ουκρανοί κυριολεκτικά. Η γη κατά τα πόδια του ε, καταλαμβάνεται από Ρώσου. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν δηλαδή εδώ καθώς δέχονται τεράστια πίεση, όλο τον Ιούλιο δεχόταν τεράστια πίεση από τους Ρώσους στα Ανατολικά, στον Ντονιέτσκ συγκεκριμένα, να θέλουν οι Ουκρανοί με αυτόν τον αντιπερισπασμό, διότι αναγκάστηκαν προφανώς οι Ρώσοι να συγκεντρώσουν δυνάμεις στο Κούρσκ, πολύ πιθανόν να θέλουν να αποτραβήξουν τους ε, ε, Ρώσους από, την ανατολική, μάχε από τις ανατολικές μάχες, που πραγματικά χάνουν ή τότε κατακράτος οι Ουκρανοί. Συγκεκριμένα θα σας πω τι έχει συμβεί που αυτές είναι οι μεγάλε εξελίξει επί του πεδίου. Είναι υπέρ τη Ρωσία, δυστυχώ για το Κίεβο. Έχουν χάσει μέσα τον Ιούλιο 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα οι Ουκρανοί. Συγκεκριμένα οι Ρώσοι οδεύουν προ το Τορέτσκ, το οποίο είναι μια πόλη η οποία είναι αυτή τη στιγμή μια πόλη φάντασμα, αλλά έχουν ταμπουρωθεί εκεί οι Ουκρανοί. Πρόκειται για την περιοχή του, του Ντονιέτσκ συγκεκριμένα, όπου στο δρόμο προς το Τορέτσκ πιέζουν οι Ρώσοι για άλλες περιοχές, για άλλες πόλεις όπως το Ποβρόσκ και το Σλαβιάνσκ. Να πούμε δύο λόγια μάλλον για το, για το Τορέτσκ, καθώς εκεί έχει επεκταθεί το, έχουν μάλλον εντατικοποιηθεί μάχες. Το Τορέτσκ είναι ένα, ένα, θα έλεγα, σημείο κλειδί, ένα, ένας διαμετακομιστικός κόμβος για την περιοχή, Δείτε που είναι στο χάρτη. Είναι ένα, ένα σημείο κομβικό για τη μεταφορά και τακτικής υποστήριξη αλλά και ε, ουσιαστική υποστήριξη ε, του ΛΕΤΕ δηλαδή, τροφίμων και όπλων στους ε, Ουκρανούς στρατιώτε. Είναι πάρα πολύ, ε, τα είναι ταμπουρωμένοι εδώ, ταμπουρωμένε οι συνοπλέ δυνάμει τη ε, Ουκρανία. Προσπαθούν και κρατάνε εδώ, θέλουν να κρατήσουν όσο μπορούν, ε, διότι αν πέσει. Αυτό το, αυτό το, μέτωπο θα ανοίξει ο δρόμος για, περαιτέρω, για τεράστιες επεκτάσεις των Ρώσων επί του Ουκρανικού εδάφους. Γεωγραφικά το Τορέτσκ επίση είναι σαν φρούριο. Είναι μια πόλη πάνω σε ένα λόφο και περιβάλλεται από νερό και άλλα εμπόδια στις τρεις του πλευρές και ουσιαστικά εάν το καταλάβουν εδώ αυτό το, το φρούριο οι Ρώσοι, θα μπορέσουν να προωθηθούν βορειοδυτικά σε άλλε πόλει όπω είναι η Κωνσταντινόβκα και ουσιαστικά να, να περικυκλώσουν τι υπάρχουσε δυνάμει των Ουκρανών στην περιοχή. Στο, στο δρόμο από Σλαβιάνς, Κραματόρσκ, Ντρουσκόβκα και Κωνσταντινόβκα. Αυτό είναι ο σχεδιασμός εδώ. θα μπορούν να σταματήσουν και το πυροβολικό, τις πυροβολιαρχίες που έχουν οι Ουκρανοί εκεί από τις, μέσω των οποίων βοβαρδίζουν τον Ντονέτσκ, άρα θα τους εξωτερώσουν και θα ελέγξουν πλήρως τις περιοχές του Ντονέτσκ, την Κορλόβκα και άλλε περιοχέ που κατέχουν ήδη οι Ρώσοι. Δεν έχουν τη δυνατότητα οι Ουκρανοί να αποθήσουν αυτή την επίθεση. Φαίνεται ότι προωθούνται οι Ρώσοι και στο Τορέτσκ και στο Ποβρόσκ και στο Σλαβιάνσκ. Έχουν περικυκλώσει αυτή τη στιγμή μιλάμε το Τορέτσκ σε μια επιχείρηση δαγκάνα. Και όπω καταλαβαίνετε, η... αν πέσει το, το Τωρέτς, θα δούμε και το Ποβρόσκ και άλλε περιοχέ, θα του δούμε να ανοίγονται περισσότερο προ τι μα και προ βόρεια οι Ρώσοι ο λόγος που καταφέρουν αυτή τη στιγμή και οδεύουν και προς το Πο Πο Ποκρόβσκ και προς το, το Ρέτσκ είναι ακριβώς λόγω της Αβδίβκα που είπαμε πόσο σημαντική ήταν εκείνη η κατάληψη της πόλης αυτής από τους Ρώσους η Αβδίβκα τους έδωσε τη δυνατότητα να απειλήσουν το στρατηγική σημασία στο Ρέτσκ σήμερα παράλληλα έχουμε και την και τις και την ένταση την κλιμάκωση των της διαμάχης στο, στο Χάζι Βιάρ και εκεί έχουμε χτυπήματα από τους Ρώσους. Απότερο σκοπό είναι να φτάσουν στο Κραματόρσκ οι Ρώσοι από εδώ. Να θυμίσουμε ότι, να θυμηθούμε μάλλον την εισβολή των Ρώσων στο Χάρκοβο πριν από λίγου μήνε, που τελικά απεδείχθη ότι ήταν ένα αντιπερισπασμό για να μπορέσουν τελικά ανατολικά να επεκταθούν όπω και το κάνανε εδώ. Είπαμε στον άξονα Σλαβιά, Γκραματόρξ, Ντουρισκόφικα και Κωνσταντινόφικα. Αυτό είναι το σκεπτικό εδώ, όπω φαίνεται, των Ρώσων τελικά μπόρεσαν, όπως φαίνεται, να, υπερεκ... να υπερεκθέσουν τις δυνάμεις των uh, Ουκρανών, οι οποίες, οι οποίες, δυνάμεις υπεραπλώθηκαν στο χάρτη, βλέποντας την, uh, τον αντιπερισπασμό στο Χάρκοβο. Τελικά το Χάρκοβο δεν ήταν ο στόχο του Ρώσου, δεν θα μπορούσε να είναι το Χάρκοβο ο στόχος του Ρώσου. Το είχαμε πει στο κανάλι, διότι δεν μπορεί να καταλάβει μια πόλη πάνω του ενό εκατομμυρίου τι δυνάμει κατοχή που δεν σε θέλει κιόλα. Άλλο να είναι ρωσόφιλοι, ρωσόφωνοι, ρωσική καταγωγή εδώ, η, η, η πόλη αυτή δεν θα ήθελε με τέτοια κατοχή, δεν θα μπορούσε να επιβάλλει η Ρωσία την κυριαρχία τη. Άρα ήταν ένα αντιπρεσμό ο οποίο όπω φαίνεται βγήκε. Και εδώ πολύ πιθανό, διότι βλέπουμε πολύ ε, τον παραλληλισμό μεταξύ αυτή τη επίθεση των Ρώσων στο Χάρκοβο με αυτή την προχθεσινή επίθεση των Ουκρανών στο, ε, στο, στο Κούρσκ, ε, πολύ πιθανό είναι κάποιο αντιπρεσσμό ουκρανικό αυτό εδώ. Η ή, ή να προσπαθήσουν ουσιαστικά, όπω είπα πριν, να αποτραβήξουν του Ρώσου μακριά από τα ανατολικά μέτωπα, διότι ε, κινδυνεύουν πόλει όπω το Ποκρόβσκ, το Τόρετσκ το, το το βέβαια, και ίσω μελλοντικά α, μέχρι, και το, α, μέχρι και την Κωνσταντινόβικα και το Κραματόρσκ. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι ίδιοι Ουκρανοί, οι Ουκρανοί διοικητέ παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ουσιαστικά αυτό το μέτωπο. Γι' αυτό ίσω και αυτή η αποστολή αυτοκτονία ίσω να είναι μία τελευταία πράξη, μια πράξη απόγνωση θα έλεγα, αυτό το οποίο βλέπουμε στο, στο κρούσκ, με το σκεπτικό ότι να κάνουν κάτι για να μπορέσουν να σταματήσουν αυτό το οποίο έρχεται ένας επιθανάτιος ρόγχος των Ουκρανικών όπλων δυνάμων, πολύ πιθανό, δεν έχουν άτομα. Οι Ουκρανοί πήραν τα πρώτα 10 F-16, δεν ξέρω κατά πόσο θα, δεν είναι σίγουρα χρυσό χάπι, από τη στιγμή που δεν έχει άτομα να πολεμήσει την πρώτη γραμμή. Αυτό νομίζω είναι το μείζον εδώ. Δεν έχουν κόσμο, παραπονιούνται, να σα πω, μάλλον με αυτή την ευκαιρία, ε, δύο πράγματα για το Δεν έχουν κόσμο. Αξίζει να το σχολιάσουμε. Διότι ε, να ξέρετε πω από τη στιγμή που μείωσαν την, το όριο στράτευση από τα 27 στα 25 έτη, έχουν αρχίσει κατά σοριδών πολίτε να εξαφανίζονται από, την, από τη χώρα, από την Ουκρανία. Δεν θα του έλεγα ρηψάσπηδε, γιατί δεν πολεμάνε για το έθνο του. Πολεμάνε το, ούτε καν για, τον Κίεβο, για το Κίεβο και τα μάτια και τα μπούτια του. Έλεγαν Πολεμούν για του Αγγλοσάξονε, για, για το σκεπτικό των Αγγλοσαξώνων να βουλιάξει η Ρωσία σε μια έννοια, ένα ημάχη ουσιαστικά στην Ουκρανία. Αυτό ήταν ο σκοπό. Δεν υπάρχει κανένα έθνο εδώ. Ξεκάθαρα πράγματα, ειδικά οι ανατολικέ περιοχέ τη Ουκρανία, οι άνθρωποι ήταν είτε, είτε, ρωσόφωνοι είτε Ρώσοι, είτε ελληνική καταγωγή και δεν του αναγνώριζαν ούτε του μεν ούτε του δε ή, ή τους του και δεν αναγνώριζαν ούτε του Έλληνε ω Έλληνε ούτε του Ρώσου ω Ρώσου. Τέλο πάντων, οι άνθρωποι λοιπόν προσπαθούν να φύγουν όσοι ήταν εθελοντέ έχουν ήδη πολεμήσει και είτε έχουν σκοτωθεί είτε είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο. Δεν υπάρχει λοιπόν εθελοντή πλέον. Άρα έχουν αναγκαστεί για να διατηρηθεί το καθεστώ του Ζελέσκι να πιάνουν κόσμο. Έχει βάλει κάτι φασταριά, κάτι μπάντεραιτ, κάτι αζωοφίτε, κάτι ε, τρισκατάρα του. Να πιάνουν κοσμάκι, κανονικού ανθρώπου στο Κίεβο και σε άλλε πόλει που θέλουν να ζήσουν τη ζωή του, να του συλλαμβάνουν και να του λένε Ελλάδο, φέρ τα χαρτιά σου και να του στέλνουν στο μέτωπο. Δηλαδή, σαν να κάνει ο Κούλη να μα πηγαίνει σε πόλεμο με τη Ρωσία, δεν ξέρω εγώ τι, και να μα αναγκάζει να πολεμάμε, ενώ προφανώ η ίδια του η Φάρα θα είναι ποιο ξέρει πού, στα καταφύγια, στα λαγούμια το, των δυτικών, εκεί κρύβονται όλε τι κατσαρίδε. Ε, Αυτό είναι ο πόλεμο. Είναι ένα πόλεμο συμφερόντων, απειοκρατικό, πραγματικά διότι φτιάχνουν μια νέα πικία στη δυτική Ουκρανία οι Αμερικανοί. Είναι υπεραλιστικό προφανώ γιατί θέλουν να περιορίσουν και να περκυκλώσουν τη Ρωσία. Αυτό ήταν άλλο στόχο. Ε, άρα, οι πολίτε που θέλουν να διαφύγουν βλέπω μαρτυρίε. Ε, έχω ακούσει μαρτυρίε και έχω ε, μιλήσει και με ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία που δεν έχουν αφήσει το διαμέρισμά του από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμο. Εδώ και δύο χρόνια τώρα δεν έχουν φύγει από το διαμέρισμά του επειδή φοβούνται μην του πάρει το φασιταριό ο Ζελένσκι και του πετάξει στην πρώτη γραμμή στην κρατομηχανή του, ε, του Biden. Κάποιοι όσοι έχουν, ακούστε εδώ λέτε, γιατί παραμένει η πρωτεύουσα τη διαφθορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το Κίεβο. Πανταροχτυπιέται με την Αθήνα, να ξέρετε. Απλά δεν είμαστε σε πόλεμο εμεί. Κοιτάξτε, δηλαδή, τι γίνεται. Όσοι έχουν χρήματα και διασυνδέσει μπορούν με νόμιμο τρόπο να πάρουν απαλλαγή από, τη, από τον πόλεμο. Δηλαδή, πληρώνουν και εξαφανίζονται. Κάτι, κάπως, έτσι, έτσι σώθηκαν, να ξέρετε, πάρα πολλοί ελλαδίτε, διπλωμάτε κτλ. θρασίμια στην εισβολή τη Κύπρου. Άνθρωποι που του αξιοποιήσαμε τα σήμερα, από τότε, οι οποίοι κρύφτηκαν πίσω από τα φουστάνια των Άγγλων, πήραν άδειε ειδικέ κτλ. Αυτό είναι οι, οι, οι ποντικαράδε, τα τροκτικά και οι προδότε πάντα έτσι καταφέρνουν να βγαίνουν στην Ελλάδα και να μην πολεμάνε για του πολέμου που οι ίδιοι προκαλούν. Εδώ λοιπόν φιλαράκια του Ζελένσκι, είτε άνθρωποι που έχουν επαφέ, είτε λούσιοι, έχουν καταφέρει να πάρουν υποτίθεται νόμιμε ή τουλάχιστον νομοφανεί απαλλαγέ. Όπω ενημερώνομαι, μπορεί αν έχει λεφτά πάλι να προσπαθήσει να διαφύγει από τη χώρα, παράνομα όμω δεν μπορεί να λάβει άδεια. Συγκεκριμένα τι κάνουν οι άνθρωποι, προσπαθούν να διαφύγουν από τα σύνορα, να πάνε στι ασφαλεί χώρε. Η Πολωνία δεν είναι ασφαλή χώρα, η Πολωνία είναι σχεδόν συμμετέχει στον πόλεμο. Και αν ε, υποφέρει οικονομικά η Πολωνία από τον πόλεμο, καλά να πάθει και τι αξίζει. Οι ασφαλεί χώρε προφανώ είναι η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι οποίε δεν θέλουν αυτόν τον πόλεμο και εκεί βρίσκουν οι άνθρωποι άσυλο. Και όπω έχει πει ο Βίκτορ Όρμπαν, όποιοι έρχονται εδώ δεν πρόκειται να του εκδώσουμε, γιατί τα συχάματα ο Ντούντα και ο Τούσκ οι, οι λαδιάριδες το, τις, ε, ε, της, Βαρσοβίας ουσιαστικά έχουν ε, δώσει πίσω στο Κίεβο άτομα τα οποία δεν ήθελαν να πολεμήσουν, διέφυγαν στην Πολωνία και τους έφεραν στο πακέ, πακέτο στο Ζελέσκι και στην κυριατομηχανή του. Εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολλά περιστατικά όπου οι συνοριοφύλακε των Ουκρανών δολοφονούν του πατριώτε του, οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν, ε. δεν θέλουν να πολεμήσουν, να θυσιαστούν. Ε, ε, τι να σπω, μέσα σε μία μέρα, για παράδειγμα τον Ιούλιο, τυχαία, Συνέλαβαν εννέα άτομα, για να καταλάβετε, οι οποίοι προσπαθούσαν μέσω της, μέσω της υπερκαρπαθίας της περιοχής που ενώνει ουσιαστικά την Ουγγαρία με την Ουκρανία, νότιο-δυτικά, συνέλαβαν ανθρώπου πολίτες, προσπαθούν τη νύχτα να φύγουν στα τυφλά, οι οποίοι τραυματίζονται, κάποιοι πεθαίνουν, σκοτ. Είτε του σκοτώνουν, του σκοτώνουν και οι σύνοριοφύλακε. Είτε πνίγονται στα ποτάμια, πληρώνουν σχεδόν 6.000 ευρώ παράνομους διακινητές για να του μεταφέρουν εκτό τη χώρα του, του κυνηγούν με σκυλιά και με όπλα οι σύνοριοφύλακε, του πυροβολούν, τους σκοτώνουν. Κάποιοι διαφεύγουν, κάποιοι τα κατάφεραν να φτάσουν στην, στην Ουγγαρία, κάποιοι φτάσανε από κάποιους που τους συνέλαβαν στο βόρειο, στη βόρεια περιοχή του Τσερνίγκοφ και είπαν ότι πληρώσαμε 8.000 για να μπούμε στην Ουγγαρία αλλά δεν τα καταφέραμε. Τι να σου πω, στο, στον ποταμό Τίζα έχουν πεθάνει εκατοντάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Είναι ο ποταμός ο οποίος διέρχεται του νοτιοδυτικού συνόρου της Ουκρανίας, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σερβία. Πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι, δεν μιλάει κανείς. Είναι μια κατάσταση, βρίσκουν πτώματα μέσα στα ποτάμια να επιπλέουν και εμφανίζονται και σε άλλε περιοχέ τη Ευρώπης, Ευρώπη, σε άλλε χώρε, πάλι πτώματα από Ουκρανού που προσπαθούν να διαφύγουν. Είναι τραϊκή κατάσταση. Και σταματούν μέσα στην πόλη αυτή η μπάντερα, έτσι, κάτι, ε, κάτι θίτσε, κάτι, κάτι, κάτι κάτι στρουφάκια του στρατού γυναίκε, συνελαμβάνουν κόσμο στη μέση του δρόμου, κάνουν μπλόκα σε κεντρικού δρόμου τη ε, Ουκρανία, στο Κίεβο κτλ. Και, και του βγάζουν από τα μάξια σηκωτού, του δέρνουν, του χτυπάνε. Και οι κοπέλε και οι γυναίκε των ανθρώπων αυτών γυρνάνε με το βίντεο τη λήψη για να δείξουν ότι κοιτάξτε ό,τι κάνουν. Τους, ε, ουσιαστικά του τους, α, τους ε, απαγάγουν και του πετάνε στα σύνορα. Σε, στο μέτωπο. Είναι εγκληματικέ οι καταστάσει. Αυτή είναι η, η, συνθήκη αυτή τη στιγμή για, το, για του Ουκρανού πολίτε. Δυστυχώ για αυτού, με το καθεστώ το οποίο έχουν. Μην νιώθετε ασφαλεί και ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Έχουμε αντίστοιχα φασιστικό καθεστώ, όπω είναι μπάντερα έτσι, είναι μπάντερα έτσι και του Κούλι και του Τσίπρα κτλ ο μόνο τρόπο να απαλλαγούμε είναι να απαλλαγούμε τα καθεστώτα μα. Δεν υπάρχει σε περίοδο πολέμου μη, μη, να μη, να μην σα πω τι μπορεί να γίνει εδώ. Ένα τελευταίο από τα νέα, τα ουκρανικά, τα οποία, το οποίο νομίζω σα ενδιαφέρει, έχει να κάνει με, την, με το Ζελένσκι, ο οποίο μίλησε στην εφημερίδα Le Monde πρόσφατα, σε μια συνέντευξή του, ο Βλαντίμιρ, και είπε ότι πλέον εμφάνισε μια νέα ιδέα γιατί θα γίνει, γιατί βλέπει το τέλο εδώ. Και η νέα ιδέα είναι ότι πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα, λέει, για να δώσουμε τι περιοχέ που έχουν de facto καταλάβει οι Ρώσοι. Δεν μπορεί, λέει, η απώλεια, οποιαδήποτε ζήτημα για την εδευτική κυριαρχία τη Ουκρανία δεν είναι ένα ζήτημα που ξέρει τον πρόεδρο, φοβάται με τον κρεμάσιο προφανώ, <laughs> αλλά, αλλά είναι ένα ζήτημα, λέει, για ολόκληρο τον ουκρανικό λαό, διότι θα ήταν αντισταγματικό να αποφασίσει ο μόνο μου. Θα χρειαστεί ένα δημοψήφισμα με την υποστήριξη του ε, λαού τη Ουκρανία. Να λοιπόν το ζήτημα εδώ και η νέα παράμετρος, η νέα εξήγηση. Για να δούμε λοιπόν ε, τι ακριβώς προμηνύεται, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Το να λέει ότι ουσιαστικά είναι μια αποδοχή ότι έχει χάσει περιοχές η Ουκρανία. Αυτό σημαίνει τώρα. Απλά δεν μπορεί να τις δώσει ο ίδιος. Αυτό μας λέει εδώ ο, ε, ο Ζελέσκι. ο Κάποιο πρέπει άλλο να τις δώσει και αυτοί πρέπει να είναι πολίτε. Λοιπόν, καταρχά, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, την αποδοχή τη απώλεια και προσπαθεί να βγάλει την ώρα του απ έξω, να σώσει το σαρκείο του. Καταρχά, υπάρχει ένα ζήτημα με την ανταλλαγή των α, φυλακισμένων που είχαμε δει τι προηγούμενε μέρε των ομήρων εχμαλώτων μεταξύ Ουκρα... Ε, Ρωσία και Δύση και κάποιοι Αμερικανοί πήραν μέρο σε αυτή την ανταλλαγή του, α, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Έχει αξία εδώ, διότι αυτή την ανταλλαγή ήθελε να την κάνει ο Τραμπ, ο είχε πει ότι θα φέρω πίσω του εχμαλώτου ουσιαστικά. Και εδώ τι κάνει η Δημοκρατική για να μην δώσουν αυτό το δώρο, το αφήσουν για τον Τραμπ και τα λοιπά ή ακόμα καλύτερα για να μπορέσει να το καπηλευθεί, να το κεφαλιοποιήσει τώρα η Κάμαλα χάρη στι εκλογέ, είπα θα το κάνουμε τώρα εμεί για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε προεκλογικά και να πάρουμε πόντου πριν τι εκλογέ η Δημοκρατική. Το θέμα είναι τι άλλο θα κάνουν προεκλογικά για να μην το κάνει ο Τραμπ. Αυτό φοβάται ο Ζελέν και εδώ μην πάνε σε ειρήνη Δημοκρατική τώρα για να μην πάει ο Τραμπ όπω λέει ότι μέσα σε μια μέρα θα τελειώσει τον πόλεμο εδώ είναι η ιτα αυτή του Τραμπ. Το γεγονό δηλαδή ότι έγινε αυτή η ανταλλαγή επιδημοκρατικών ήταν ένα από του βασικού πυλώνε στι εξωτερικέ σχέσει του Τραμπ. Στην εξωτερική του πολιτική είχε πει ότι θα κάνω αυτή την ανταλλαγή. Την έκανε τώρα, υποτίθεται ο Biden, εντάξει δεν υπάρχει Biden, α πούμε οι βοηθοί που κυβερνούν που θα κυβερνούν και με την Κάμαλα για να μπορέσει η Κάμαλα να πει να ε, ουσιαστικά εμεί το κάναμε. Και θέλουν να προλάβουν ουσιαστικά δημοκρατική τι εξελίξει, να προλάβουν τον, τον, τον Τραμπ να ό,τι γίνει να μεταφερθεί σαν ε, να ερμηνευτεί μάλλον σαν κέρδος και σαν επίτευγμα της Κάμαλα. Τώρα, άρα ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να στερήσει από τον Τραμπ όλες τις προεκλογικές του υποσχέσει. Είπα, μεταξύ των οποίων δεν είναι μόνο η κρατούμενη, η ανταλλαγή, αλλά είναι προφανώς και το, το σύντομο, το γρήγορο τέλος στον πόλεμο, πόλεμο, στην Ουκρανία. Άρα πολύ πιθανό να θέλει το Δημοκρατικό Κόμμα, ο Λευκός Οίκος, να πάνε σε μια τέτοια συμφωνία, να αναδείξουν σαν ειρηνοποιό και τα λοιπά την Κάμαλα πριν τις εκλογές να μπορούσε να κερδίσει η Κάμαλα. Σε κάθε περίπτωση είτε επειδή θα έρθει ο Τραμπ και τελειώσαν έλειξε ο χρόνος για, το, για τον Ζελένσκι είτε επειδή δημοκρατική για να μην το κάνει αυτό ο Τραμπ θα το κάνουν οι ίδιοι τώρα και πάλι θα λήξει ο χρόνος, Μπάζερ σε κάθε περίπτωση όλα τελειώσαν τελευταίος χορός και τα λοιπά χρυσό γκολ ε, Χρυσή, ρούφηξε χρυσό το τέρμα που λέγεται Κίεβο όπως φαίνεται Εκεί πάει το θέμα Γι' αυτό μάλλον εδώ βλέπουμε αγχωμένους τους μπάντερα του Κιέβου Να ετοιμάζονται ουσιαστικά να δώσουν γη και είδωρ Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος Δεν θέλουν να δουν να χάνονται τα πάντα Και μπορεί να τους πιέζει και η κάμαλα Ο Λευκός να τους λέει ότι κοιτάξτε να δείτε Ήρθε η ώρα Δεν μπορώ να κάνω κάτι ε, τώρα το δημοψήφισμα από μόνο του βέβαια είναι λίγο ύπουλο και το γνωρίζουν προφανώς οι Ρώσοι ότι μπορεί να κερδίσει χρόνο ο, ε, να είναι μια τακτική, ένας τακτικισμός για να κερδίσει χρόνο ο και να πει διεξάγω δημοψήφισμα, με χτυπήσατε για να μπορώ να το διεξάγω. Ε, ουσιαστικά θα ζητήσει παύση πύρος προσωρινή αναγκαστικά. Την ίδια ώρα που όπως βλέπετε είναι, είναι φαινομενικά... Ε, αυτή η χίλη που εισέβαλαν είπαμε ότι είναι φαινομενική εισβολή. Στην πραγματικότητα η, Ουκρανία έχει τρύπα στο ανατολικό τη μέτωπο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εδώ τον Ιούλιο έχουν χάσει 200, 200 τραγωνικά μέτρα χιλιόμετρων, 200 ε, ε, εδάφου. Το ζήτημα εδώ πραγματικά είναι μήπω θέλει να κερδίσει χρόνο πάυση πυρό με αυτό το δημοψήφισμα για να μπορέσει να ισχυροποιήσει τα σύνορά του. Αλλά ξαναλέω, δεν βλέπω πού, με, με ποιο κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Έχουν στερέψει οι Ουκρανοί στο μέτωπο. Αυτά είναι προ τον παρόν, φίλε και φίλοι, τα γεγονότα. Το, Προφανώ το ουκρανικό είναι μείζον ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογέ των Αμερικανών επηρεάζουν και κρίνουν και το μέτωπο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Γάζα. Θα μείνουμε στο θέμα. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τι επόμενε εξελίξει, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να σα έρχονται ειδοποιήσει στα επόμενα βίντεο. Πρέπει να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάσετε καμία εξέλιξη. Ε, αν σα άρεσε το βίντεο το συγκεκριμένο, πατήστε μου αρέσει. Κοινοποιήστε το αν πιστεύετε ότι το άξιζε. Και αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι και να συμμετάσχετε στη συνάντηση τη Κυριακή, μπορείτε να γίνετε υποστηρικτέ στο Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για το πώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε και φίλοι. Να είστε καλά. είχαμε μια απόφαση τη Χαμάς την οποία θέλω να σχολιάσω Μια και έχουν νέο ηγέτη πολιτικό ουσιαστικά τον Γιάχη Βασινγουάρ έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά κυβερνάει την διοική τη Γάζα από όταν το 16-17 είναι ο διοικητής, ο κυβερνήτης της Γάζας ο Γιάχη Βασινγουάρ είναι αυτός ο οποίος έστησε σε ένα μεγάλο βαθμό τις ταξιαρχίες Χασίμ οι οποίε είναι αυτέ που δεξιάγαν την επίθεση τη 7η Οκτωβρίου και βρέθηκε ο ίδιο, οπότε φαίνεται, πίσω από την επίθεση αυτή, ο εμπνευστή τη επίθεση αυτή τη 7η Οκτωβρίου. Ένα πάρα πολύ ισχυρότατο παίκτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα τούνελ κάτω από τη Γάζα. Είναι πλέον ο πολιτικό ηγέτη τη Χαμά. Κοιτάξτε, λοιπόν, αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει αυτό το οποίο όλοι ξέραμε, ότι κυβερνάει ουσιαστικά η Γάζα. Πραγματικότητα είναι αυτή. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι παρόλο που ο Ισμαήλ Χανίγε έκανε τι δημόσιε σχέσει στο εξωτερικό, δεν μπορούσε να επιβληθεί στο Μοχάμεν και στο Γεχία Σινουάρ στη Γάζα. Δεν ξέρουμε αν ο Αλλά ο ζει, αυτό σε λάβανε τι αποφάσει, ακόμα και για την ανταλλαγή των ομήρων. Αν δεν περνούσε από το Σίνουαρ που είχε του πρόσφυγε, του ομήρου στα χέρια του, δεν πρόκειται να υπήρχε καμία συμφωνία. Ουσιαστικά αποφάσιζε για τα πάντα και απλά έγινε πραγματικότητα αυτό το οποίο όλοι ξέραμε. Ο Σίνουαρ είναι αυτή τη στιγμή, είπαμε, στα τούνελ κάτω από τη Γάζα, περιτριγυρισμένο προ... πολύ πιθανό από 5 με 10 εχμαλώτε, ώστε να μην μπορεί κανεί να τον ακουμπήσει, Ισραηλινού. Το ζήτημα εδώ είναι ότι δεν μπορεί. Να διεξάγει πολιτική και διπλωματία όπω έκανε ο Χαλίρ Μεσάλ στο παρελθόν ή ο Ισμαήλ Χανίγε προσφάτω με επαφέ με ξένου ηγέτε κτλ. από τη στιγμή που είναι παγιδευμένο στη Γάζα, ούτε και του πάει σαν στυλ. Ένα μακελάρι είναι ουσιαστικά, δεν είναι πολιτικό. Ε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατά πάσα το νούμερο 2 του, ο χαλίρα Αλχάγια, θα είναι αυτό ο οποίο θα διεξάγει τέτοιου τύπου επαφέ στο εξωτερικό στο μέλλον, αν μπορέσουν και επιβιώσουν ο ένα ή ο άλλο. Το χειρότερο όμω για τη Χαμά είναι πω με αυτή την απόφαση ουσιαστικά. Ε, έδωσε ένα τεράστιο δώρο στο Ισραήλ, διότι το Ισραήλ πάντα θέλει δαίμονες στην περιοχή, αντιπάλους οι οποίοι του βρίζουν του Ισραήλνού, θέλουν το θάνατό τους, την καταστροφή του έθνους τους Αυτό είναι η κινητήριο δύναμη του Ισραήλ. Να βλέπουμε δηλαδή τον με την Ετζάδ στο Ιράν ή τον Γιάχη στη, στη Χαμάς ανθρώπ, ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι διαλλακτικοί, να μην φαίνεται κάτι με ώστε να μπορούν να διεξάγουν τα εγκλήματα πολέμου του, την εθνοκάθαρσή του, χωρί να έχουν ε, το παραμικρό πρόβλημα από τη διεθνή κοινή γνώμη. Άρα. Του κάνουν ένα δώρο του Ισραηλινού. οι χαμασίτες, με την επιλογή αυτού του ανθρώπου, αλλά νομίζω ότι de facto δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό αποφασίζει αυτήν την πραγματικότητα. Το να βάζαν κάποιον άλλον σαν μαριονέτα, ίσω τακτικά από άποψη τακτικισμού να είχε κάποιο νόημα, γιατί ξαναλέω τώρα με αυτόν τον τρόπο η Χαμά είναι ένα, αν θέλετε, απειλητικό μόρφωμα με αυτόν την απειλητική ηγεσία. Ο Ντανιάχου έχει αποκαλύψει το Σινουάρ έναν ουσιαστικά νεκρό άνθρωπο ο οποίος απλά προ, 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 προχωράει είναι νεκρός και δεν το ξέρει θα το σκοτώσουμε είναι ξεκάθαρο σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κεχηρία, καμία βάση με αυτόν τον άνθρωπο εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι μισιούνται θανάσιμα ο Ντανιάχου αυτόν και η Χαμάς με, με αυτήν την ηγεσία εναντίον του Ισραήλ